γραφείο ξενοφόρου της Κομμούνας, τον Αλέξη Μουσχισμένο και τον Σωτήρη Σιαμαδούρα για την πρόσκληση στην παρουσίαση αυτή. Αναμφίβολα, το επίκεντρο της απόψινής συζήτησης αποτελεί μια συστάδα από ερωτήματα, επανερχόμενα στη ζωή όλων μας σε σημείο που μοιάζει αδιαμφισβήτητη η πρωτοκαθεδρία της πράξης έναντι της θεωρίας. Από την άλλη όμως, η σημασία της θεωρίας δεν μπορεί να λησμονηθεί. Η θεωρία μου θυμίζει, γενικά και ειδικά, κάτι σαν χαρτογράφηση. Εν προκειμένου, κάτι σαν χαρτογράφηση αυτού που είναι και αυτού που μπορεί να είναι ο ερωτικός χρόνος. Η μικρή πραγματεία, με αφορμή την οποία συναντηθήκαμε εδώ, αποτελεί μια χαρτογράφηση γόνιμη και συναρπαστική. Γόνιμη γιατί ανοίγει τα ερωτήματα, εισάγει τις έννοιες και γεννά τις προϋποθέσεις για συναντήσεις αυτών των εννοιών. Συναρπαστική γιατί ο χρόνος, μέσω ενός βλέμματος εσωτερικού και όχι εξωτερικού, να πως και γιατί έχει σημασία η θεωρία να μην αρνείται την πρωτοκαθεδρία της πράξης, ο χρόνος αυτός προσγειώνεται σε πολύ δικά μας εδάφη και ταυτόχρονα σε εδάφη που δεν ιδιοποιούμαστε, σε εδάφη που δεν αξιώνουμε να αναγνωριστούμε ως ιδιοκτήτες. Το βιβλίο του Αλέξανδρου είναι ένα κείμενο στο οποίο επιστρέφει κανείς και αυτό αρκεί από μόνο του για να το κάνει σημαντικό, ανεξάρτητα από το αν επιστρέφει συμφωνώντας ή διαφωνώντας, προαισθανόμενος ή ενθυμούμενος την έλευση ή την παρέλευση του ερωτικού χρόνου. Πριν έρθω εδώ, διάβαζα τα αποσπάσματα του ερωτικού λόγου του Ρολάν Μπαρθ. Και μιας και το μαρτύρησε ο Αλέξανδρος, θα ήθελα εισαγωγικά να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, για να περάσω, ελπίζω, με ταιριαστό τρόπο στο βιβλίο του Αλέξανδρου. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Η ανταλλαγή, το δώρο, η κλοπή, οι μόνες γνωστές μορφές της οικονομίας προϋποθέτουν κάθε μια με τον τρόπο της ετερογενή αντικείμενα και μια χρονική απόσταση. Ανταλλάσσω τον πόδο μου με κάποιο άλλο πράγμα. Προς τούτο απαιτείται πάντα ο χρόνος της μεταβίβασης. Με την ταυτόχρονη προσφορά θα τελειώνεται μια κίνηση που το πρότυπό της είναι κοινωνικά άγνωστο, αδιανόητο. Ούτε ανταλλαγή, ούτε δώρο, ούτε κλοπή. Η προφορά μας που εκδηλώνεται με τη μορφή διασταυρούμενων πυρών ορίζει μια δαπάνη που δεν επιρρύπτεται πουθενά και που ο συμμερισμός της αναιρεί οποιαδήποτε σκέψη πέτσι σχηματισμού αποθεμάτων. Ο ένας μέσω του άλλου ιστίουμε στην περιοχή του απόλυτου ηλισμού. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως πράγματι επιστρέφει κανείς σε κείμενα, τα αγαπημένα και τα μοναδικά για τον καθένα, επιστρέφει, τα ξαναδιαβάζει, τα φιλομετρά, επιστρέφει ακριβώς επειδή δεν μπορεί να επιστρέψει ίδιος, όπως είπα. Ή έστω δεν μπορεί η ανάγνωση των αγαπημένων κειμένων να βιωθεί εν κενό ή εντός ενός κενού συνεχούς, τελικά άχρονου χρόνου. Ξεκινάω με αυτές τις σκέψεις γιατί το βιβλίο του Αλέξανδρου είναι μολυσμένο με επιστροφές. Επιστροφές όχι μονάχα υποκειμενικές, είναι για να το πω με τις λέξεις του Βαλερή, μολυσμένες από την ύλη. Πρόκειται δηλαδή για φαντάσματα, από το πρωταρχικό ψυχικό πόθο μέχρι τις φασματικές μορφές που καθένα των στοιχειώνων που μας επισημαίνουν μια στιγμή έντασης σε κάθε κίνηση αναστοχασμού την παραδοξότητα αυτού που είναι ο έρωτας. Στον Αριστοτέλη γράφει ο Αλέξανδρος αυτό που διαφοροποιεί τον έρωτα από τη φιλία είναι η απουσία. Ο έρωτας δηλαδή συνδέεται με τη στέρηση και ο χρόνος της στέρησης έχει σκοπό την ειδονή. Ίσως όταν φιλοσοφείς, όταν δηλαδή πάλι με τις λέξεις του Αλέξανδρου σκέφτεσαι αυτό το οποίο και μέσα στο οποίο ζεις, ακόμη και αν αφορά τον έρωτα, ίσως τότε να μην μπορείς να γλιτώσεις από αυτή την απουσία και από αυτή τη στέρηση. Ο ίδιος ο έρωτας όμως, ευτυχώς, δεν συνδέεται αναγκαία μαζί τους.
Στην πραγματικότητα η αποσύνθεση του τόσο από την απουσία όσο και από τη στέρηση απαιτεί ένα σώμα. Λέω ένα γιατί κουβαλάμε το οριστικά για τον κενό συνεχή χρόνο κατακερματισμένο μας σώμα και αν λείπει κάτι, είναι το ενικό σώμα που επιθυμεί ελεύθερο. Διαβάζουμε. Ο έρωτας, ως μορφή του συσχετιζόμενου χρόνου, υπερβαίνει τις κατηγορίες της υποκειμενικής συνείδησης. Συνδέεται άρρηκτα με την υπέρβαση του εγκλεισμού του υποκειμένου και εγγενώς με την απέτηση της ελευθερίας ως υπέρβαση αναγκαιότητας. Αν ο έρωτας λοιπόν δεν συνδέεται αποκλειστικά με την απουσία, τότε μπορούμε να ακούσουμε μια φωνή να λέει «Δώστε με επιτέλους ένα σώμα». Ένα σώμα μέσα στο οποίο διαλύεται ο κατακερματισμός και η κληροδοτημένη από την πλατωνική και χριστιανική παράδοση υπερβατικότητα για να ζητηθεί και να αναζητηθεί μια εναργής δυνατότητα, εκείνη της μίας ζωής, της βουτυγμένης στον ελεύθερο ερωτικό χρόνο. Λέω εναργής δυνατότητα γιατί στον ερωτικό χρόνο βρίσκει κανείς ένα ήδη, αλλά βρίσκει και ένα όχι ακόμη, που δεν εναποτίθεται στο επέκεινα, στον κόσμο των ουρανών, αλλά στον, όπως το λέει ο Αλέξανδρος, εφήμερο καιρό της σεξουαλικής ένωσης των σωμάτων. Βρίσκει κανείς και ένα λίγο ακόμη. Αυτό το λίγο ακόμη είναι λίγο ακόμη μαζί. Λίγο ακόμη μέσα στον εφήμερο ερωτικό χρόνο, λίγο ακόμη στο κοινό, αλλά όχι ταυτόσιμο, ο διπορικό προς τη φθορά και τον θάνατο. Εδώ ταιριάζει ο ισιώδιος μύθος της Πανδώρας που μας υπενθυμίζει ο Αλέξανδρος. Οι ιδιότητες της Πανδώρας φαίνεται να συμπεριλαμβάνουν την κρυπτότητα και τη σωματικότητα, την πανουργία και το κάλος, τον μόρφο του βίου και την κατανάλωση του μόρφου. Όλα αυτά συνθέτουν το οντολογικό πεδίο της φθοράς, που εκδηλώνεται ως γύρας και ως θάνατος. Είναι η παρουσία της γυναίκας που ορίζει το πεδίο της φθαρτής ύλης και δένει τους ανθρώπους στον φθαρτό τους βίο και τον κάματο που τον συνοδεύει. Αν όμως το δοχείο τελικά είναι η Πανδώρα, τότε η Πανδώρα είναι αυτή που περιέχει επίσης την ελπίδα. Η εικόνα της γυναίκας λοιπόν γίνεται συνώνυμη του εφήμερου και του φαινομενικού. Γίνεται η εικόνα μιας ανίερης κατανάλωσης, μιας ζωής που σπαταλιέται, που φθήρεται μάταια, αφήνοντας άδεια τα αποθεματικά. Στους κόλπους μιας ιδεαλιστικής φιλοσοφίας που καταπονεί το σώμα με αμαρτίες, ασκητικό πνευματισμό, ενοχές, νευρώσεις και αλλοτριωμένες για το ίδιο παραστάσεις, μια τέτοια περιγραφή του γυναικείου αντιστοιχεί ακριβώς και επάξια σε έναν κόσμο απότοκο του μισογυνισμού και της πατριαρχίας, αφού τα νοήματα που σημασιοδοτούνται από την προηγούμενη περιγραφή προκαταλαμβάνουν ως πραγματικότερη την ανάγκη από την επιθυμία, κλείνοντας ερμητικά τα μάτια μπροστά σε μια επιθυμία που γεννάει την ανάγκη και μια ανάγκη που δεν υπάρχει αυτούσια ως άλλος Θεός, αλλά σαν και μόνο σαν σημάδι της ετερονομίας. Η ελπίδα έρχεται ενδεχομένως από την Πανδώρα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ακριβώς επειδή συνθέτει το οντολογικό πεδίο της φθοράς. Για να το πω με λέξεις που εφορμούν από το βιβλίο αποκλίνοντας ελάχιστα από αυτό, ο ερωτισμός είναι η μέχρι θανάτου επιδοκιμασία της ζωής. Η εικόνα της Πανδώρας και οι συνδηλώσεις που αυτή φέρει συνθέτουν το οντολογικό πεδίο της φθοράς, έτσι που η εικόνα της γυναίκας, όσο συνιστά συνώνυμο της φθοράς και του θανάτου, του πόνου και της έκπτωσης, άλλο τόσο συνιστά συνώνυμο όχι μόνο της ελπίδας, αλλά της ίδιας ζωής. Όχι οποιασδήποτε ζωής, αλλά μια ζωής που αξίζει να τη ζει κανείς, μια ζωής που επιδοκιμάζεται μέχρι θανάτου. Έρωτας και θάνατος. Μια συζήτηση στην οποία ανοίγεται η μικρή πραγματεία και όπως μπορεί να διαπιστώσει εύκολα κανείς, ανατρέχοντας το κείμενο, δεν αφορά παρά σε μια δύσκολη συζήτηση. Για μένα, ανεξαρτήτως της θέσης που θα πάρει κανείς, αποτελεί ιδιαίτερο κόμβο για τη χαρτογράφηση που εξ αρχής προαναγγείλαμε. Συνιστά κόμβο γιατί πολύ απλά ο έρωτας και ο θάνατος επαναδιατυπώνουν το ερώτημα του χρόνου. Τοποθετούνται αμφότεροι εντός της κίνησης ενός χρόνου που είναι
ενσώματος και βιωμένος, αν ο χρόνος μπορεί πράγματι να παρασταθεί σαν κάποιο είδους κίνηση. Ο Αλέξανδρος μας παρουσιάζει ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα, το ξέσπασμα της Μαύρης Πανόλης το 1347 και γράφει: «Αφού το σώμα έγινε πεδίο μάχης, όταν ο θάνατος επιτέθηκε στη σάρκα, η νίκη επί του θανάτου δεν είναι πλέον νίκη του πνεύματος, αλλά της σάρκας. Το σώμα που αστέρισε υπερέβη τον θάνατο μέσω της εφήμερης ειδονής που παλαιότερα το έβγαινε στον θάνατο». Θα συμπλήρωνα ότι η σάρκα νικάει τον θάνατο φτάνοντας μέχρι το όριο των ορίων, φτάνοντας δηλαδή μέχρι τον θάνατο. Γιατί αυτό που δεσμεύει τη σάρκα δεν είναι μονάχα το μέλημα για το πνεύμα, όπως δεν είναι και ο ίδιος ο θάνατος. Αν ανατρέχαμε στον Σπινόζα, άλλη μια δική μου επιστροφή που εφορμά από τη σκέψη της μικρής πραγματείας, τον Σπινόζα που μας υπενθυμίζει ότι κανείς δεν ξέρει τι δύναται ένα σώμα και ότι ο σοφός άνθρωπος δεν σκέφτεται τίποτα λιγότερο από τον θάνατο, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σάρκα αλυσοδένεται από τον φόβο του θανάτου και όχι από τον θάνατο. Δηλαδή από τη σκέψη του θανάτου, από το σύμπτωμα της ασθένειας, όχι από την ίδια την ασθένεια. Η σάρκα νικάει τον θάνατο, νικώντας τη βία που φέρει ο φόβος του θανάτου. Και η σάρκα αυτή αφορά εκείνη του ενικού σώματος. Ενός σώματος μέσα στο οποίο το ανάμεσα έχει εξαφανιστεί στο από κοινού. Το βασικό ερώτημα όμως παραμένει, ποιος είναι ο ελεύθερος ερωτικός χρόνος ή πιο συγκεκριμένα ποιες οι στιγμές του. Ήδη μια απάντηση παρατέθηκε προηγουμένως, είναι ο εφήμερος καιρός της σεξουαλικής ένωσης των σωμάτων. Νομίζω πως στον πυρήνα του ισχυρισμού αυτού εγκυμονούνται μεγαλύτερες εντάσεις, γιατί αφορά σε ισχυρισμό κατά την κυριολεκτική έννοια. Είναι ισχυρός. Όμως ο ερωτικός χρόνος που δεν μετράει σε ώρες, αν και οι ώρες προέρχονται χωρίς να θέλω να επιμείνω σε ετυμολογικές συνέχειες από το ωραίο, που δεν μετράει σε ώρες γιατί τα ρολόγια ξεκουρδίζονται χωρίς ποτέ να σταματούν. Να η φθορά που με τη γυναικεία της εικονογραφία δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Αυτός ο ερωτικός χρόνος φανερώνει μία ζωή που αξίζει να ζει κανείς και την νοηματοδοτεί περισσότερο από όσο καταφέρνει να την νοηματοδοτήσει ο θάνατος. Η Σφεντάγεβα έγραφε ότι όλη η ζωή του ανθρώπου χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Προαίσθηση του έρωτα, πράξη του έρωτα και ανάμνηση του έρωτα. Η ζωή που αξίζει να ζει κανείς αναφέρεται σε στιγμές του έρωτα με ένα σώμα βυθισμένο μέσα στην άβυσο του ερωτισμού, ένα σώμα που μαθαίνει να ενώνεται με πλείστους μοναδικούς τρόπους. Γι' αυτό ίσως ο Προύστ γράφει και με αυτές τις σκέψεις και με αυτές τις λέξεις καλύτερα θα ήθελα να κλείσω, στην Αλμπερτίνα Αγνοούμενη, στην εκτύλιξη του έρωτα και της αντιπαλότητάς του με τη διεργασία της λύθης, μήπως τα όνειρα δεν κατέχουν ακόμα μεγαλύτερη θέση από όσο εγρήγορση, μήπως τα όνειρα δεν παίρνουν υπόψη τους τις απειροελάχιστες υποδιαιρέσεις του χρόνου, αποθούν τις μεταβατικές καταστάσεις, απορρίπτουν τις κραυγαλαίες αντιφάσεις, εξουδετερώνουν εν ρηπή οφθαλμού το δίκτυο της παραμυθίας που υφαίνονται ολιμερείς τόσο αργά και προσχεδιάζουν τη νύχτα τη συνάντησή μας με εκείνη την οποία θα είχαμε εν τέλει λησμονήσει εφόσον δεν επρόκειτο να την ξαναδούμε. Σας ευχαριστώ.